Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ από καρδιάς για τη δυναμική σας παρουσία. Εσείς είστε η δύναμή μας. Απόψε δίνουμε ένα μήνυμα, το μήνυμα της νίκης. Της νίκης και της αλλαγής για τον τόπο μας. Πολλοί και πολλές με ρώτησαν απόψε γιατί κάναμε τη συγκέντρωσή μας εδώ και όχι στο Δημοτικό Θέατρο. Γιατί όταν ο συνδυασμός μας ζήτησε το Δημοτικό Θέατρο, η ημερομηνία που μας δώσανε ήταν 16 του μηνός. Δηλαδή 10 μέρες προτού του 26 του μηνός. Ένας πολιτικά ανόητος μόνο θα δεχόταν αυτή την ημερομηνία. Όμως και χθες και σήμερα, μάλλον την Τρίτη και σήμερα, το Δημοτικό Θέατρο είναι κλειστό. Μπορούσαν να μας πούνε έστω και την τελευταία στιγμή ότι αυτοί που το κλείσαν δεν θα κάνουν ομιλία και να πάμε εμείς. Όμως καλύτερα έτσι, γιατί θεωρώ ότι θα θέλαμε δυο δημοτικά θέατρα γιατί δεν μας χώραγε. Και εδώ ευτυχώς η πλατεία της Αγίας Ειρήνης είναι πολύ μεγαλύτερη και γι' αυτό χωράμε όλοι. Φίλες και φίλοι, πριν από 6 μήνες πήρα την απόφαση να μπω ξανά στη μάχη για να βοηθήσω να γίνει η ζωή μας καλύτερη. Διάλεξα τη στιγμή που ήταν η πιο δύσκολη και όχι η πιο βολική. Διάλεξα την πραγματική αλλαγή και όχι συμφωνίες για θέσεις και συνεργασίες κάτω από το τραπέζι. Διάλεξα τις απλές και καθαρές λύσεις και όχι ξύλινα λόγια. Διάλεξα τη δημοκρατία και όχι το κουκούλεμα κάθε λογής ακραίου. Ξεκινήσαμε λίγοι. Στην πορεία γίναμε περισσότεροι. Το ψηφοδέλτιό μας απαρτίζεται από έμπειρους και πετυχημένους αυτοδιοικητικούς που ξέρουν να διοικούν, να οργανώνουν και να διεκδικούν αποτελεσματικά. Πάνω απ' όλα όμως υπηρέτησαν τον τόπο με αξιοπρέπεια, ηθική και καθαρά χέρια. Έχουμε μαζί μας ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες με γνώσεις και εμπειρία. Έχουμε νέα παιδιά με όραμα, όρεξη και διάθεση για πραγματική προσφορά. Όλοι μοιραζόμαστε ένα σκοπό. Να δώσουμε ζωή στην πόλη και στα χωριά μας, να κάνουμε την καθημερινότητά μας καλύτερη και να φέρουμε ξανά το χαμόγελο σε όλους. Η προσπάθειά μας δεν ονομάζεται τυχαία «αλλάζουμε τον τόπο μας». Η λέξη «αλλάζουμε» έχει μέσα τη λέξη «ζούμε». Γιατί επιλέγουμε να αλλάξουμε και να ζήσουμε εδώ που γεννηθήκαμε και για να κρατήσουμε και τα παιδιά μας εδώ. Πάνω απ' όλα ονομάζεται έτσι γιατί δεν μας ενδιαφέρει καμία καρέκλα, κανένα αξίωμα, καμία εξυπηρέτηση. Δεν μας ενδιαφέρει, γιατί η μοναδική μας έννοια είναι ο τόπος και τα προβλήματά του. Προβλήματα και δικές σας προτάσεις που ακούσαμε και καταγράψαμε όλες αυτές τις μέρες που επισκεφθήκαμε τα χωριά μας και τις γειτονιές της Μυτιλίνης. Φίλες και φίλοι, για κάποιους οι εκλογές ίσως είναι μια ευκαιρία να προβληθούν. Για άλλους ίσως είναι μια ευκαιρία να συνεχίσουν να κάθονται στην καρέκλα που είναι σήμερα ή να πιάσουν κάποια άλλη. Για άλλους ένα σκαλοπάτι για την καριέρα που ονειρεύονται. Για μένα δεν υπήρχε και δεν υπάρχει τίποτα από αυτά.
Για μένα υπάρχουν μόνο πολίτες που πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να ζουν σε συνθήκες κανονικότητας. Έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν πρέπει να φοβούνται για τις επιχειρήσεις τους και να παλεύουν να τις κρατήσουν ανοιχτές. Αγρότες και κτηνοτρόφοι που δεν μπορούν να πάνε στα κτήματά τους. Νέοι που ξεριζώνονται από τον τόπο τους. Χωριά που μαραζώνουν. Υπηρεσίες που δεν επαρκούν. Δρόμοι που έχουν παραμεληθεί. Αυτά ήρθε επιτέλους η ώρα να αλλάξουμε χωρίς πολλά λόγια αλλά μόνο με πράξεις. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε όλους αυτούς που βαφτίζονται από μόνοι τους αντιδήμαρχοι πριν ακόμα τους επιλέξει ο λαός. Όλους αυτούς που εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα και όλους αυτούς που κόλλησαν επάνω στις καρέκλες τους και δεν μπορούν να τις αποχωριστούν γιατί δεν έχουν μάθει να δουλεύουν. Η πορεία μου δεν ξεκίνησε τώρα. Άρχισα από χαμηλά και η εμπιστοσύνη του κόσμου με έφερε εδώ που βρίσκομαι σήμερα. Η θητεία μου σαν πρόεδρος στο Μεγαλοχώρι και αργότερα σαν δήμαρχος στο Κλωμάρι μου έμαθε ότι καμιά προσπάθεια να προσφέρεις στον τόπο σου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μου έμαθε ότι πρέπει να βρίσκουμε λύσεις για τα απλά και καθημερινά, αλλά να βάζουμε παράγελα σε σειρά και μεγάλα έργα. Πάνω απ' όλα, μου έμαθε ότι οι υποσχέσεις πρέπει να είναι πάντα λιγότερες από τις πράξεις. Γιατί μόνο τότε τα λόγια είναι αληθινά και γεμάτα ουσία. Γιατί για μένα έχει σημασία να μπορώ να σας κοιτάω όλους στα μάτια, όπως έκανα όλα αυτά τα χρόνια, για τους συνδημότες από όποια θέση και αν επέλεξα να υπηρετήσω. Είτε σαν πρόεδρος, είτε σαν δήμαρχος, είτε σαν ομαρχιακός σύμβουλος. Αυτό θα κάνω και τώρα και αυτό θα κάνω και αύριο. Και να γνωρίζετε ότι αυτή την εμπιστοσύνη δεν την πρόδωσα ούτε δεν την προδώσω ποτέ. Το πρόγραμμά μας δεν είναι καμιά κακογραμμένη και γεμάτη λάθη και ανακρίβειες έκθεση ιδεών. Δεν είναι ένας ατέλειτος κατάλογος υποσχέσεων, ούτε βέβαια μια αυτοβιογραφία προσωπικών κατορθωμάτων. Ονειρεύονται βαθιά όσοι νομίζουν θα αρπάξουν την ψήφο των πολιτών επειδή απλά υπόσχονται έργα μέσα στο προεκλογικό τους φυλάδιο, έργα που βρίσκονται ήδη στο στάδιο της υλοποίησης αλλά κάνουν ότι δεν γνωρίζουν. Χώροι όπως το ΠΙΚΠΑ που θα το διεκδικήσουν από λάθος υπουργεία. Συνεδριακά κέντρα σε φανταστικούς χώρους χωρίς καμία κοστολόγηση. Θέσεις αντιφατικές για το μεταναστευτικό και προτάσεις που βάζοντας τη λέξη έξυπνο μπροστά νομίζουν ότι γίνονται από μόνες τους σύγχρονες. Σε όλα αυτά δεν είναι τα χωριά μας πουθενά. Δεν ακούσαμε κάτι όλες αυτές τις μέρες από τις ομιλίες να υπάρχουν για τα χωριά. Δυστυχώς όλοι αυτοί θα καταλάβουν την Κυριακή ότι για να πάει ο τόπος μας μπροστά δεν φτάνουν εξυπνάδες. Χρειάζεται πραγματική δουλειά και έργο. Το δικό μας σχέδιο βασίζεται σε αρχές και αξίες που θα καθορίσουν όλες μας τις πολιτικές. Αρχές όπως η ασφάλεια, η ίση μεταχείριση και ανάπτυξη όλων των ενωτήτων, η διαφάνεια, η σωστή εξυπηρέτηση, η συνεργασία. Θέλουμε όλοι οι πολίτες να ξανανιώσουν ασφάλεια και να μπορούν να απολαμβάνουν αξιοπρεπείς δημόσιους χώρους.
να μπει τάξη στα πάρκα και τις πλατείες. Κανόνες που θα ισχύουν για όλες, ώστε μητέρες, παιδιά και οικογένειες να χαίρονται τις παιδικές χαρές και τα πάρκα. Πρέπει να τελειώσουμε επιτέλους τις εικόνες ντροπής που αντικρίζουμε σήμερα και δεν μας αξίζουν. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, ιδρύουμε ξανά τη Δημοτική Αστυνομία για όλες τις δημοτικές ενότητες και τη Μυτιλήνη. Άνθρωποι του Δήμου θα είναι εκεί και θα εξασφαλίζουν την καλή και ομαλή λειτουργία όλων των δημόσιων χώρων. Η Δημοτική Αστυνομία, σε συνδυασμό με τον Επαρχή Φωτισμό, με νέα συστήματα, θα φέρει ξανά το αίσθημα της ασφάλειας σε όλους. Γιατί εμείς ξαναφέρουμε την ασφάλεια με συγκεκριμένες προτάσεις, χωρίς να σπέρνουμε το φόβο στην τοπική κοινωνία και να προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε το μεταναστευτικό. Γιατί η ασφάλεια είναι δικαίωμα όλων και η κοινωνική συνοχή είναι η υπέρτατη ευθύνη και όχι προεκλογικό αφήγημα για να στολίζει φυλάδια ανθρώπων που από τη θέση ευθύνης που κατέχουν ακόμα δεν έκαναν τίποτα. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και να συνεχίσουμε ό,τι έχει ήδη ξεκινήσει. Θα συνεργαστούμε στενά με τα νέα κοινοτικά συμβούλια που, αν και ο νόμος τα θέλει να έχουν γνωμοδοτικές αποφάσεις, για μένα θα είναι δεσμευτικές, ιδιαίτερα όταν είναι ομόφωνες. Γιατί η δημοκρατική διοίκηση ισχύει για όλους και ιδιαίτερα για τα χωριά μας. Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σε κάθε συμπολίτη μας. Θα είμαστε κοντά σε κάθε νέο, στον έμπορο, στον ελεύθερο επαγγελματία, στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στον συνταξιούχο, στον άνεργο, στην οικοκυρά. Θα έχουμε στενή συνεργασία με συλλόγους, σωματεία και φορείς. Πέρα από αυτό, καθιερώνουμε την ημέρα του Δημότη. Και αυτό για να μπορούμε να είμαστε συνέχεια σε επαφή, να ακούμε τα προβλήματα, να συζητάμε, να καταγράφουμε προτάσεις και να δίνουμε λύσεις. Να έχουμε ανοιχτές πόρτες για όλους. Τα χωριά μας παραμελήθηκαν και αφέθηκαν στην τύχη τους να μαραζώνουν. Εμείς που μένουμε εδώ, εργαζόμαστε εδώ και μεγαλώνουμε εδώ τα παιδιά μας, το ξέρουμε πολύ καλά. Αυτή είναι η αλήθεια που τώρα ανακάλυψαν μερικοί λίγες μέρες πριν τις εκλογές, κάνοντας επισκέψεις στους δρόμους των χωριών και στις γειτονιές της Μυτιλήνης για χειραψίες και φωτογραφίες. Αυτή είναι η αλήθεια που εμείς ξέρουμε και μπορούμε να αλλάξουμε από την πρώτη μέρα. Όχι με ατέλειωτα προγράμματα και υποσχέσεις, αλλά με απλές, καθαρές και ουσιαστικές λύσεις. Λύσεις που φτιάξαμε ακούγοντας εσάς. Εσάς που συναντάμε καθημερινά και από τώρα παρεμβαίνουμε και πιέζουμε για τα μικρά και τα καθημερινά. Για να μπορούν τα παιδιά μας να παίζουν σε ασφαλείς παιδικές χαρές, να είναι σε σχολεία αξιοπρεπή, για να μπορούν οι αγρότες να έχουν δρόμους να πηγαίνουν στα κτήματά τους, για να μπορούν όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν πάρκα και πλατείες καθαρές,
και ο Δήμος να εξυπηρετεί γρήγορα και χωρίς καθυστερήσεις. Βασική μας αρχή είναι η συνεργασία με όλους. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια το σχέδιο ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης. Οι συμμετοχές μας στις εκθέσεις θα είναι στοχευμένες και προσεκτικές, ώστε κάθε ευρώ που ξοδεύουμε να εξυπηρετεί και το τελικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό θα ολοκληρώσουμε τη μελέτη της τουριστικής μας ταυτότητας, ενεργοποιώντας τον Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης. Θα προβάλλουμε σωστά το νησί μας, αποτελεσματικά και σύγχρονα, δίνοντας βάση σε αυτό που το κάνω ξεχωριστό. Ο τουρισμός είναι ο τομέας που σήμερα στη Λέσβο έχει χτυπηθεί όσο κανένας άλλος. Τώρα είναι ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί για την προβολή του τόπου μας, γιατί είμαστε λίγοι να είμαστε χωρισμένοι. Θα συνεργαστούμε όλους και σε κάθε απόφαση και σε κάθε τομέα. Θα συζητήσουμε τους πολίτες μας όλες τις ενέργειες. Τίποτα δεν θα γίνεται για σας χωρίς εσάς. Θα δουλέψουμε με όλους τους φορείς για ένα θέμα. Ένα θέμα που απασχολεί από το 2015 το νησί μας. Και αυτό είναι του προσφυγικού μεταναστευτικού. Αμετακίνητη θέση μας είναι να φιλοξενούνται τόσοι αιτούντες άσυλο όσοι είναι η σημερινή χωρητικότητα του κέντρου Μόριας. Να γίνονται πιο γρήγορα όλες οι διαδικασίες και να βελτιωθούν οι συνθήκες φιλοξενίας. Πάνω απ' όλα όμως, να εμπεδοθεί ξανά η ασφάλεια των γύρω τοπικών κοινοτήτων. Η Λέσβος βοήθησε με το παραπάνω την περίοδο της κρίσης. Τώρα ήρθε η ώρα να επιτρέψουμε στην κανονικότητα. Φίλες και φίλοι, αυτή τη θέση θα επιδιώξουμε να στηρίξουν όλοι οι φορείς και η περιφέρεια, ώστε να έχουμε ένα κοινό μέτωπο και ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο σχέδιο. Φίλες και φίλοι, ο Δήμος πρέπει να έχει λύσεις όχι μόνο για τα μεγάλα ζητήματα, αλλά και για τα μικρά. Λύσεις για μια σύγχρονη, φιλική και λειτουργική πόλη. Λύσεις για τα χωριά, ώστε να είναι έτοιμα να γεμίσουν ξανά ζωή κατοίκους και επισκέπτες. Γι' αυτό ανανεώνουμε τις παλιές κυκλοφοριακές μελέτες και ξεκινάμε το σχεδιασμό νέων ποδηλατόδρομων. Συνεχίζουμε το εγκεκριμένο έργο της ανάπλασης της προκυμαίας και πεζοδρομούμε με σωστό σχεδιασμό και όχι προχειρότητες την Ερμού και τα Λαδάδικα. Προχωράμε στην κατασκευή ενός σύγχρονου μουσικού σχολείου. Ξεκινάμε τη μελέτη για την κατασκευή νέου πάρκινγκ. Ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας είναι και η καθαριότητα. Προχωράμε και εφαρμόζουμε την υπογειοποίηση των κάδων σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Ανανεώνουμε άμεσα το στόλο των απορριμματοφόρων. Θα δώσουμε επιτέλους στην υπηρεσία καθαριότητας τα μέσα που χρειάζεται για να κρατάμε την πόλη και τα χωριά μας καθαρά. Καθαρά, αλλά με σεβασμό στο περιβάλλον. Γι' αυτό επεκτείνουμε το πρόγραμμα ανακύκλωσης
και φτιάχνουμε ένα νέο κανονισμό καθαριότητας. Σε ό,τι αφορά την καθαριότητα, θα αναζητήσουμε τις καλύτερες λύσεις και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Για εμάς, η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα δεν είναι ταμπού, αλλά πραγματική ανάπτυξη. Βάζουμε τέλος στα ανεκμετάλλευτα κτίρια και τους χώρους που ανήκουν στο Δήμο. Κάθε κομμάτι της δημοτικής περιουσίας θα τεθεί στην υπηρεσία των πολιτών ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής. Για εμάς, σημασία έχει η προώθηση του αθλητισμού. Ολοκληρώνουμε το έργο κολυμβητηρίου στα Θέρμα. Βελτιώνουμε όλες τις αθλητικές υποδομές στα γήπεδα της Μυτιλίνης και των χωριών. Τελειώνουμε την αντικατάσταση του Ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλίνης και δίνουμε στον κλασικό αθλητισμό ό,τι χρειάζεται για να ανθίσει ξανά. Προχωράμε άμεσα στη μελέτη για τη βελτίωση του κλειστού της Νεάπολης και στη μελέτη για κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου. Με απλές, κοστολογημένες και γρήγορες παρεμβάσεις που φυσικά δεν θα μπορούσα να τις αναφέρω όλες σήμερα. Στοχεύουμε να κάνουμε την καθημερινότητα όλων μας καλύτερη. Να φέρουμε ξανά το χαμόγελο σε όλους τους συμπελίτες μας στα χωριά και στη Μυτιλίνη. Να τους δώσουμε την ευκαιρία που αξίζουν. Την ευκαιρία να συνεχίζουν να ζουν στον τόπο τους. Στον τόπο που γεννήθηκαν και αγαπούν. Αυτές τις μέρες, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ακούσαμε να λέγονται πολλά. Τόσα πολλά που δύσκολο να καταλάβουμε αν αυτοί που ζητούν την ψήφο σας έχουν πραγματικά λύσεις ή θέλουν απλά να είναι πρωταθλητές των προγραμμάτων, των εντυπώσεων και των υποσχέσεων. Έχουν όντως πρόγραμμα ή απλά σπέρνουν ελπίδες για να θερήσουν εξυπηρετήσεις. Νοιάζονται πραγματικά για τον τόπο και αν νοιάζονται, τι πέτυχαν τόσο καιρό από τις θέσεις ευθύνες τους στο μεταναστευτικό, στις πλημμύρες, στις φωτιές, στα χιόνια, στο σεισμό. Αν τους αφαίρεσαν τις αρμοδιότητες, γιατί δεν παραιτήθηκαν. Ζητάνε την ψήφο σας, όντας εξαφανισμένοι εδώ και 5 χρόνια, εισπράττοντας τον παχυλό τους μισθό, χωρίς να ασκούν καμιά αρμοδιότητα, χωρίς να κάνουν τίποτα από αυτά που τους ανέθεσε ο λεσβιακός λαός. Ζητάνε την ψήφο σας, αυτοί που ήδη μοιράζουν αντιδημαρχίες και τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα προλάβει να κάτσει στην καρέκλα πρώτος. Ζητάνε την ψήφο σας, όντας σε μια γυάλα προεκλογικά, χωρίς να έχουν αρθρώσει καμία πρόταση, καλυμμένη πίσω από θεωρητικές προγραμματικές δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ζητάνε την ψήφο σας άνθρωποι που έμαθαν να σέρνονται πίσω από υπουργούς και βουλευτές κάνοντας πολιτικές μαριονέτες. Ζητάνε την ψήφο σας άνθρωποι που δεν ξέρουν τι σημαίνει καθημερινή δουλειά και μόχθος. Άνθρωποι που έχουν κατασπαταλήσει το δημόσιο χρήμα, άνθρωποι που αμείβουν υποτιθέμενος εθελοντές εργαζομένους. Άνθρωποι που υποτίθεται εκπροσωπούν τον πολιτισμό, αλλά δείχνουν πιο απολύτιστοι από τον καθένα μας, έχοντας βρωμήσει όλο το Δήμο με τις αφίσες τους. Φίλες και φίλοι, ποιο είναι το διακύβευμα των αυτοδιοικητικών εκλογών? Από τη μια έχουμε τον νέο νόμο του Κλυσσέλη, που αλλάζει δραστικά
πολλά θέματα λειτουργίας στην αυτοδιοίκηση και από την άλλη μεριά αυτοί που μπορούν αποδεδειγμένα να συμβάλλουν και να στηρίξουν τον τόπο σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών. Η δική μας παράταξη είναι μια συμπαγής παράταξη. Έχει εκφραστεί πολιτικά, έχει υπηρετήσει διαχρονικά όλες τις σοβαρές αλλαγές και μεταρρυθμίσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και από την άλλη υπάρχουν αυτοί που έφτιαξαν ένα πολιτικό σούπερ μάρκετ ακραίων πολιτικών, οι οποίοι συνοστίζονται και εκφράζονται από μετριοπαθείς έως ακραίες πολιτικές, πουλώντας δίθεν ανεξαρτησία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το μόνο βέβαια που τους ενδιαφέρει είναι να γίνουν πολλοί, να πάρουν την εξουσία, γιατί για αυτούς μόνο αυτό είναι το ζητούμενο για την επόμενη μέρα. Συνεπώς εμείς που πιστεύουμε στο καλό του τόπου και όχι στις χαρέκλες και τις προσωπικές φιλοδοξίες, θεωρούμε ότι είμαστε οι μόνοι που μπορούν να εγγυηθούν στους δημότες την επόμενη μέρα. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι μέσα από ψευδείς ειδήσεις τις τελευταίες ημέρες στρέφονται όλοι εναντίον του συνδυασμού μας, γιατί εμείς δεν παίζουμε στο πολιτικό προσκήνιο, παρασκήνιο, αλλά μόνο στο προσκήνιο. Παίζουμε καθαρά, κοιτώντας τον δημότη στα μάτια. Και αυτό θα μπορούμε να το κάνουμε και μετά τις εκλογές, γιατί δεν θα έχουμε κοροϊδέψει κανέναν. Εμείς κάναμε τον αγώνα μας μακριά από κάθε λογής κοκορομαχίες και σύρες αντιπαραθέσεις. Πήραμε θέση εκεί που έπρεπε. Δεν φοβηθήκαμε καμία αναμέτρηση και κάναμε με αξιοπρέπεια τον αγώνα μας. Μακριά από την πόλωση, το διχασμό, τις πρακτικές που προκαλούν το κοινό αίσθημα και υποτιμούν την νοημοσύνη των πολιτών. Δώσαμε τον αγώνα μας στις γειτονιές, με ήθος και αξιοπρέπεια. Και αυτοί είμαστε και, αυτοί σκοπεύουν, και έτσι σκοπεύουν να διοικήσουμε την επόμενη μέρα των εκλογών. Γιατί αυτή την αλλαγή φέρνουμε και για αυτήν αγωνιζόμαστε. Γι' αυτό εμείς σας λέμε τώρα ότι είναι η στιγμή να αλλάξουμε τον τόπο μας. Με τη φλόγα των νέων, με την εμπειρία των παλιών. Με όλους εσάς κάνουμε την έκπληξη. Την Κυριακή 26 Μαΐου θα κάνουμε την ανατροπή για να αλλάξουμε επιτέλους τον τόπο μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας παρουσιάζουμε τώρα αλφαβητικά τους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους του Συνδυασμού μας, Αναδημοτική Ενότητα, ξεκινώντας πρώτα από τη Μυτιλίνη. Αναγνωστέλη Βασιλική. Ανδριώτου Μίλιου Άννα. Βατός Ιωάννης.
διακοπή. Κοντά μας σήμερα είναι ο υποψήφιος περιφερειάρχης και αυριανός περιφερειάρχης Παναγιώτης Χριστόφας μαζί με όλους τους υποψηφίους του. Τον καλωσορίζουμε και τον ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με τον κύριο Βουνατσή Θεόδωρο. Γεωργή Πελαγία. Γινάη Αουρέλα. Ζαφυρίου Νικόλαος. Καστρινέλης Ηλίας. Κουτλής Ιωάννης. Χρωμίδα Λαμπρινή. Λεμονιά Αγγελική. Μαλαμά Πελαγία. Μελιγονίτης Ραφαήλ. Μεταξύ Ταξιαρχούλα. Μοριανός Ευάγγελος. Μουτζούρης Δημήτριος. Πατέστος Απόστολος. Πετρογιάννης Λάμπρος. Προβατάς Νικόλαος. Σκουρκέας Μιχαήλ. Ταμβακέρα Βούλα. Τζιντότα Ψωμάρα Αναστασία. Τσουπής Παναγιώτης. Χατζάρας Μιχαήλ. Χοχλάκα Βάσο. Περνάμε στη Δημοτική Ενότητα Αγιάσου. Μαριγλής Σταύρος. Ψιρούκης Παναγιώτης. Δημοτική Ενότητα Γέρας. Βάλης Ευάγγελος. Γκίκας Αντώνιος. Καραΐσκου Κουβέρη Παρασκευή. Παραγκουλιά Ελένη. Στεφανής Νικόλαος.
Δημοτική Ενότητα Ευεργέτουλα. Δάλας Χαράλαμπος. Ιατρού Παναγιώτης. Ψωμά Ζωγραφιά. Δημοτική Ενότητα Ρουτρόπολη Θερμής. Κουτουγδής Χαράλαμπος. Δημητρούλη Ασπασία. Σπανός Ευάγγελος. Δημοτική Ενότητα Πλωμαρίου. Ανδριώτης Κωνσταντίος Παναγιώτης. Γουνάτσος Ιωάννης. Μουτζούρη Μαρία. Πελάς Μιχαήλ. Μωραΐτου Ειρήνη. Φίλες και φίλοι, αυτή είναι η ομάδα, αυτός ο συνδυασμός μας, αυτός ο συνδυασμός της Κρήτης, όλες αυτές τις μέρες μαζί με αυτούς όλους, αλωνίσαμε τα χωριά και τη Μυτιλίνη. Δώσαμε το στίγμα για την νίκη, γιατί είμαστε εμείς που μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Έχουμε την πείρα, τη δύναμη, την αξιοπρέπεια να το κάνουμε. Να είστε καλά! Κάτι θέλει να μας πει κάποιος.